Να ασχοληθούμε τώρα με ένα θέμα, το οποίο βέβαια θα το αναλύσουμε και θα το σχολιάσουμε ταξιδεύοντας μέχρι την μακρινή Κίνα, γιατί ξέρετε είναι ξεχωριστό να αναφερόμαστε σε περιοχές που ενώ είχαν χαρακτηριστεί τους προηγούμενους μήνες ως κόκκινες περιοχές ελαίου πανδημίας και αυξημένων κρουσμάτων, έχουν κατορθώσει αυτό το διάστημα κατά κάποιο τρόπο να έχουν περιορίσει στο μηδέν τη διασπορά του κορονοϊού. Ταξιδεύουμε λοιπόν στη μακρινή Κίνα. Εκεί θα συναντήσουμε δύο εξαίρετους επιστήμονες και καθηγητές, τον κύριο Γιώργο Καπογιάννη, καθηγητής πληροφοριακής διαχείρισης κατασκευαστικών μοντέλων. Κύριε Καπογιάννη, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και την κυρία Ελένη Οικονόμου, καθηγήτρια πληροφορικής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μένετε στην πόλη Νιγκμπό, αν το προφέρω σωστά, της Κίνας. Σωστά. Είναι μια πόλη 8,5 εκατομμυρίων κατοίκων και κατά κάποιο τρόπο έχει πετύχει το ακατόρθωτο. Να περιορίσει στο μηδέν περίπου τη διασπορά των κρουσμάτων κορονοϊού. Κύριε Καπογιάννη, να ξεκινήσω με εσάς. Πώς το κατόρθωσαν οι Κινέζοι αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, όπως έχουμε και προαναφέρει γενικότερα, είναι ο συνδυασμός της τεχνολογίας μαζί με την ατομική ευθύνη. Πώς λειτουργήσε δηλαδή? Τεχνολογικά υπάρχουν κάποια συστήματα γεωτοπισμού των ανθρώπων στην εκάστοτε περιφέρεια μέσα στην Ινδοκίνα, όπου η διάδοση της πληροφορίας γίνεται με βάση το σημείο εντοπισμού κάποιου. Παραδείγματος, θα μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ, αμέσως υποχρεωμένος να δώσεις στίγμα. Βέβαια το στίγμα δεν σημαίνει της υγιής απαραίτητα, απλώς δείχνει ότι έχεις το ελεύθερο το να μπεις μέσα. Πάντοτε όμως αρχικά με μάσκες και με άλλα μέσα. Αναφέρεσαι στην περίφημη έξυπνη εφαρμογή που εντοπίζει φορείς κορονοϊού? Δεν είναι θέμα εντοπισμού του κορονοϊού. Ναι. Εντοπίζει που είναι ο εκάστοτε πολίτης μέσα στη χώρα. Σε ποιο σημείο ακριβώς δίνει δηλαδή το σημείο εντοπισμού, την ώρα, την ημερομηνία και την τοποθεσία. Αυτό βοηθάει στη φάση ότι αν για παράδειγμα έχω πάρω το τρένο από τον Ίμπο να πάω στη Σαγκάη, και όταν φτάσω διαπιστωθεί για κάποιο λόγο ότι ένας συνεπιβάτης μου έχει κορονοϊό, τότε αυτόματα θα βρούνε ότι και εγώ ήμουνα στο ίδιο τρένο, οπότε θα με βάλουν και εμένα να μου κάνουν εξέταση COVID για να δουν αν έχω και εγώ COVID. Το μεγαλύτερο ποσοστό εκεί των πολιτών της περιοχής, των κατοίκων της περιοχής, έχουν κατεβάσει αυτή την εφαρμογή? Υποχρεωτικά. Δεν επιβιώνεις χωρίς αυτή. Δεν υποχρεωτικά λοιπόν. Φθενά. Και για τους ντόπιους και για τους ξένους. Μάλιστα. Γιατί είμαστε διαφορετικοί. Φανταστείτε όταν βγαίνεις έξω, θες τρία πράγματα. Τη μάσκα, να σου μετρήσουν τη θερμοκρασία και να δείξεις αυτό το κωδικό. Μάλιστα. Βέβαια, τώρα δεν έχουμε τόσα κρούσματα, οπότε είναι λίγο πιο ελαστικά τα μέτρα από ό,τι πριν. Αυτή τη στιγμή τα κρούσματα έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Ισχύει. Βέβαια, υπάρχουν μικρές εστίες σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Στο Τιαντζίν, πάνω στο Πεκίνο, στο Πουντόνγκ που είναι κοντά στο αεροδρόμιο του Σανγκάης, όπου με το που μία που ανακοινώθηκαν, μία που κλείσανε τις περιοχές, τους ελέγξανε με τη μία και υπήρχε και μία αναζωπήρωση σε μία μεγάλη πόλη σχετικά, όπου φανταστείτε ότι μέσα, αν θυμάμαι καλά, σε 5 ημέρες εξετάσανε γύρω στα 2 εκατομμύρια κόσμο αν έχουν τον κορονοϊό. Για τέτοιες ταχύτητες μιλάμε. 2 εκατομμύρια και... πολίτες. Πολίτες, ναι, βεβαίως. Σε 5 μέρες. Ο κόσμος εδώ υπακούει πάρα πολύ την κυβέρνηση και γι' αυτό το λόγο έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να μπορούμε να το κοντρολάρουμε και να είμαστε τυχεροί και να μην μπούμε σε δεύτερο lockdown. Και εξού και η ατομική ευθύνη επίσης, γιατί δεν είναι θέμα μόνο θα σου πει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά είναι ότι υπάρχει ατομική ευθύνη. Π.χ. εμείς με τη σύζυγο στην αρχή δεν περιμένουμε κάποιος να μας πει να μείνουμε στο σπίτι, μείναμε μόνοι μας στο σπίτι. Μετά ήρθε η υποχρεωτική καραντίνα και μετά, αφού άνοιξαν σιγά σιγά τα πράγματα, εμείς πάμε να μείνουμε μέσα. Κυρία Οικονόμου, φαντάζομαι εικόνα με το σκηνικό το οποίο έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας έχετε. Έχετε επικοινωνία, υποθέτω, με δικούς σας ανθρώπους. Στην Ελλάδα τι πήγε λάθος, αν συγκρίνουμε την κατάσταση στον Νιγκμπό της Κίνας με την Ελλάδα, με τη χώρα μας? Θεωρώ απλά ότι στην Κίνα, όταν μας είπανε θα κάτσετε σπίτια σας, καθίσαν όλοι, θέλανε δεν θέλανε, στα σπίτια τους, γιατί ξέρανε ότι θα υπήρχαν ποινές. Οπότε δεν τους έπαιρνε να παραβιάσουν τους κανονισμούς. Ξέρετε, από και στην Ελλάδα στο πρώτο lockdown όλοι μέσα στα σπίτια κάθισαν. Το θέμα μετά, η κατάσταση ξέφυγε. Υπήρξε δηλαδή το καλοκαίρι μια χαλάρωση και μετά από Σεπτέμβρη
δεν μπορούν να μαζέψουν αυτό τα ασυμμάζευτα. Αυτό ήταν το κακό. Αυτό πιστεύω εγώ προσωπικά ότι ήταν το κακό. Ότι υπήρχε μια μικρή χαλάρωση. Έπρεπε να παραμείνουν για λίγο καιρό ακόμα αυστηρά τα μέτρα, να συνεχίσει αυτή η τήρηση και μετά θα ήταν όλα καλά. Δηλαδή, δεν λέω και εμείς ζοριστήκαμε που κάτσαμε 68 μέρες στο σπίτι, αλλά τελικά μας βγήκε σε καλό. Βέβαια, όπως προανέφερε και ο σύζυγός μου, η τεχνολογία είναι κάτι το οποίο μας βοήθησε πάρα πολύ εδώ να επιβιώσουμε. Γιατί μου λέγαν φίλοι μου 15 μέρες και 10 μέρες να έρθω στο σούπερ μάρκετ. Εδώ μέσα σε 2 ώρες το σούπερ μάρκετ ήταν στα χέρια σου. Το άλλο το οποίο αξίζει να σημειωθεί, που δεν το ακούμε γενικότερα στα ελληνικά και όχι μόνο και στα ευρωπαϊκά ειδησιογραφικά δελτία, είναι ο περιορισμός των εισερχομένων, όχι των κρουσμάτων, αλλά τουριστικά ας πούμε ή και επαγγελματικά. Η Κίνα έχει κλειστά σύνορα. Ο κόσμος δεν μπορεί να μπει μέσα. Μπορεί μόνο να βγει και πάλι κάτω από ειδικά. Ειδικές συνθήκες. Δηλαδή, είμαστε σχεδόν. Είμαστε στην Κίνα από το 2019, από τον 1ο Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά, το 2019. Είμαστε ακόμα εδώ. Έχουμε 1ο Δεκέμβρη 2020. Δεν έχουμε επιστρέψει πίσω στην Ευρώπη. Και αυτό ξεσημειωθεί. Και αυτοί οι οποίοι έρχονται πίσω εξή είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μόνο βίζες. Η κατάσταση, κύριε Καπογιάννη, εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Κίνας, ποια είναι? Πραγματοποιούνται τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης? Ναι, πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Βασικά, εμείς χρησιμοποιούμε ένα πιο υβριδικό μοντέλο, καθότι έχουμε φοιτητές οι οποίοι έχουν επιστρέψει και πίσω, αλλά είναι και αυτοί που έχουν μείνει εκτός χώρας. Είτε στην Αφρική, είτε στην Νότιο Ασία, είτε ακόμα και στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική. Οπότε είναι ένα ενδιαφέρον μοντέλο, καθότι στην ειδικότητά μου πλέον ο κατασκευαστικός κλάδος εγγύεται προς εκείνη την κατεύθυνση. Τώρα απλώς γίνεται πολύ πιο γρήγορα η όλη διαδικασία. Οπότε η μοντελοποίηση κτηρίων, και όχι μόνο κτηρίων, γίνεται μέσω ενός ομαδοποιημένου συστήματος, όπου ουσιαστικά είναι εξ αποστάσεως. Μάλιστα. Οπότε οι φοιτητές μας, στη δικιά μου κατηγορία, ας πούμε, λένε «Wow, το ζούμε πλέον live». Λέω, εντάξει, δεν θα ήθελα να το ζήσει κάτω από τις συνθήκες, προφανώς. Αλλά κάτι πιο υγιής. Αλλά κυρία, το χρησιμοποιούμε. Βέβαια, κυρία Οικονόμου, με το βλέμμα στραμμένο στο εμβόλιο, οι Κινέζοι. Με το βλέμμα στραμμένο στο εμβόλιο, εννοείται ότι σε όλα τα πανεπιστήμια και στη δουλειά του ζύγου μου και στη δικιά μου δουλειά, pass the bus, έχουν έρθει email τα οποία λένε ότι αν θέλεις να κάνεις το εμβόλιο μπορείς να το πληρώσεις και να το κάνεις. Βέβαια δεν σε υποχρεώνουν να το κάνεις, δεν ξέρω αν αργότερα θα μας υποχρεώσουν, αλλά έχει βγει το εμβόλιο και σου λένε ότι καλό είναι να το κάνεις, αυτό σε συμβουλεύουν. Το οποίο είναι 2 δόσεις, το κόστος της κάθε δόσης, αν θυμάμαι καλά, σε ευρώ πρέπει να είναι γύρω στα 30 ευρώ η δόση, δηλαδή 60 ευρώ στην Αμερική για τις 2 δόσεις. Υπάρχουν νομίζω 2 εταιρείες κινέζικες οι οποίες το προμηθεύουν και αξίζει να σημειωθεί ότι ο κόσμος γενικότερα το έχει αποδεχτεί και το κάνει. Δηλαδή νομίζω, αν δεν απατώμε, γύρω στο 1 εκατομμύριο στο Zhejiang Province, εδώ που είμαστε που είναι στα 65 εκατομμύρια, έχουν κάνει ήδη τα εμβόλια. Σκεφτείτε το Zhejiang Province που ανήκει το Νίμπο, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια που είχε και τα περισσότερα κρούσματα μετά το Χουμπέι. Μάλιστα. Κύριε Καπογιάννη, η ζωή στην Κίνα πώς είναι? Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τη ζωή στην Κίνα. Εμείς ξέρουμε τη ζωή εδώ στο Νίμπο πώς είναι. Διότι είναι διαφορετικά, είναι σαν να λέμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μετά πώς είναι στα Τρίκαλα και πώς είναι. Σωστό, να σωστό. Να γίνουμε, λίγο πιο τοπικιστές. Στο Νίμπο λοιπόν. Κοιτάξτε, το Νίμπο είναι μια ευχάριστη πόλη, είναι μέσα στο πράσινο, είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένη. Πολλές φορές σας έλεγα και κάτω από τις, θα μπορούσε να θεωρηθεί και μια έξυπνη πόλη, παραδοσιακή, με πολύ μοντέρνα κτίσματα και πολύ ελληνική. Καθότι εδώ είναι και το λιμάνι που συνδέεται με τον Πειραιά, λόγω της Κόσκο. Γιατί ναι, εδώ στο Νίμπο, στο Μπελούν, είναι εδώ που και οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν τα καράβια τους, εδώ τα φτιάχνουν, εδώ τα κατασκευάζουν, τα επισκευάζουν και εξού και έχουμε και αρκετούς Έλληνες εδώ στην περιφέρειά μας. Κυρία Οικονόμου, η επιστροφή στην Ελλάδα πόσο κοντά είναι? Η επιστροφή στην Ελλάδα ακούγεται πολύ μακρινό στα αυτιά μας. Καταρχήν τα σύνορα είναι κλειστά, οπότε δεν μπορούμε να επιστρέψουμε. Εάν φύγουμε θα μας ακυρώσουν τις βίζες και δεν θα ξέρουμε πότε θα γυρίσουμε. Οι πτήσεις δεν είναι τόσο συχνές όπως ήταν. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι ακριβές
Και από την άλλη, το άλλο που σκεφτόμαστε είναι ότι θέλουμε να έχουμε τη δική μας υγεία και να έχουν και οι Έλληνες τη δικιά τους την υγεία. Οπότε, επειδή φοβόμαστε μήπως στη διαδρομή μας, από την ώρα που θα φύγουμε, μέχρι να φτάσουμε, γιατί είναι μια μεγάλη πτήση, φοβόμαστε μην κολλήσουμε τον ιό και μετά το μεταφέρουμε στους δικούς μας ανθρώπους ή σε άλλους Έλληνες. Οπότε, περιμένουμε λίγο να κοπάσουν τα πράγματα και να αποφασίσουμε να έρθουμε στην Ελλάδα αργότερα. Φυσικά το θέλουμε. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει η τεχνολογία η οποία μας βοηθάει και μπορούμε να μιλάμε με τους φίλους μας και τους συγγενείς μας και τουλάχιστον αυτό κάπως μας ηρεμεί. Και αυτή ήταν και η βασική αιτιολογία που δεν φύγαμε από την Κίνα. Όταν ξεκίνησε το πράγμα. Όταν ξεκίνησε. Πάμε Ελλάδα. Πάμε που θέλαμε. Κύριε Καμπογιάννη, κυρία Οικονόμου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι και θα το πω. Εμένα μου έκανε εντύπωση. Είναι από τις λίγες συνεντεύξεις που έκανα, δεν έκανα 2-3 ερωτήσεις. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Αυτό πραγματικά, το timing μεταξύ σας και η χημεία είναι κάτι το πολύ όμορφο και το ξεχωριστό. Να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ από Ηράκλειο, από Κρήτη. Να είστε καλά, να είστε καλή συνέχεια και σε εσάς υπομονή και καλή δύναμη με τον κορονοϊό. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.